Στα ωριά τους έφτασαν σήμερα οι μέτοχοι της ETANAP με τον ένα μεγάλο μέτοχο και πιο συγκεκριμένα με την ΑΝΕΚ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΕΚ και διαστόματος υπαλλήλου εκπροσώπου της, ζήτησε εκ νέου αναβολή στην έκτακτη Γενική Συνέλευση αυτή τη φορά, χωρίς να αναφέρει και πάλι τους λόγους, όπως δικαιούται. Την προηγούμενη φορά είχε ζητήσει αναβολή στην τακτική Γενική Συνέλευση. Δυστυχώς και η σημερινή έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν έγινε, ζητήθηκε από την ΑΝΕΚ αναβολή για τις 4 του Ιούλη, του Αυγούστου. Ήταν κάτι το αναπάντεχο και δεν μπορώ να καταλάβω τους λόγους. Και δεν μπορώ να καταλάβω μία απόφαση ΔΣ από 11 χανιώτες να μην έρθει ένας ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της ΕΤΑΝΑΠ να πει τους λόγους για τους οποίους δεν θα γίνει η Γενική Συνέλευση και ζητείται η αναβολή. Το ζήτημα αυτό δεν είναι απλό, καθώς όπως επισημάνθηκε, αυτή η συμπεριφορά θα μπορούσε να θορυβήσει όχι μόνο τους μετόχους, αλλά και τους προμηθευτές. Επίσης, κάθε ημέρα αναβολής είναι μια ζημιογόνα παραγωγικά μέρα για την ΕΤΑΝΑΠ. Μικρομέτοχοι και μεγαλομέτοχοι, όπως είναι η Τράπεζα Χανίων, όπως είναι το ΣΥΝΚΑ, όπως είναι τα κριτικά ακίνητα, και οι ιδιώτες οι οποίοι έχουν είτε μικρό είτε μεγάλο πακέτο μετοχών, που στηρίζουν την εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια. Μία μέρα δυσλειτουργία του εργοστασίου. Το πλάνα παραγωγής διαφοροποιούνται. Βλέπετε, έχουμε κλείσει το μισό εργοστάσιο για να μπορέσουν να δουλέψουν έστω μερικές γραμμές. Οι εργαζόμενοι όλοι στηρίζουν την εταιρεία. Θα τους πω αύριο, παιδιά, να δουλέψουμε μια μέρα παραπάνω, θα δουλέψουν να τα καλύψουμε. Το βασικότερο όμως όλων είναι ότι μου δημιουργούν προβλήματα με τους προμηθευτές, με τις πιστώσεις. Διότι όλοι βλέποντας αυτά τα πράγματα στα site αρχίζουν να προβληματίζονται. Και έχουμε πιστώσεις από προμηθευτές 4 μήνες, 2 μήνες, πιστώσεις με το εξωτερικό. Και το δεύτερο, έχουμε αποκλειστικούς πελάτες, αποκλειστικούς χρόνια, οι οποίοι αρχίζουν και προβληματίζονται. Το μεικτό κέρδος ανήρθε στην κυριόμενη θύση σε ποσόν 5.235.000 των μεικτών κερδών 4.312. Λίγο μετά ξεκίνησε κανονικά η τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς η ΑΝΕΚ δεν μπορούσε να ζητήσει δεύτερη αναβολή, αφού είχε ζητήσει και την είχε λάβει την προηγούμενη φορά. Όπως επισημάνθηκε, αν και σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, η ΕΤΑΝΑΠ είχε και φέτος κέρδη. Τα 2 χρόνια με τον COVID επίσης πήγαμε καλά. Περιορίσαμε τα έξοδά μας, έπεσανε οι πωλήσεις, έπεσε ο τζίρος, αλλά η εταιρεία διατήρησε την κερδοφορία της. Η ΕΤΑΝΑΠ παρακολουθεί τον ισολογισμό της ανά μήνα σε αυτό το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, ενώ μέρισμα θα δώσει στους μετόχους και φέτος όπως κάθε χρόνο. Το μέρισμα θα είναι της τάξης των 14 λεπτών, το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 8% της ονομαστικής αξίας της μετοχής.